Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλησπέρα, νέο επεισόδιο Big Brother είδαμε χθες με τον Παναγιώτη και την Αγγελίτα να πανηγυρίζουν για την παραμονή της στο σπίτι του Big Brother και ότι οι δυο τους πια βρίσκονται μαζί στον τελικό. Είδαμε τον Νίκο και την Ευδοκία να είναι αυτοί που έχουν στεναχωρηθεί περισσότερο με την αποχώρηση της Μέρης. Πολύ όμορφα λόγια είπε η Ευδοκία για την Μέρη, είπε πως είναι η γυναίκα που ήρθε πιο κοντά και την ένιωσε περισσότερο από τους υπόλοιπους. Το ίδιο στεναχωρημένος όμως ήταν και ο Νίκος. Αργότερα είδαμε την Ευδοκία να ψαρεύει τον Νίκο, πότε άρχισε να του αρέσει. Με τον Νίκο να ντρέπεται λίγο στην αρχή, αλλά τελικά κατέληξαν στο ότι στο ίδιο σημείο ακριβώς συνέβη και για τους δύο και συγκεκριμένα στο Captain's Room. Και ξημέρωσε η επόμενη μέρα και είδαμε να μπαίνουν στο σπίτι 5 παλιοί παίκτες, η Μαρία, η Σαμάνθα, ο Κωστής, η Σίλια και ο Μιχάλης. Μεγάλη χαρά κυρίως για Παναγιώτη Αγγελίτα που είδαν την παρέα τους να επανέρχεται στο σπίτι και θα περάσουν μαζί την τελευταία εβδομάδα μέχρι το μεγάλο τελικό. Ο Νίκος εντωμεταξύ ούτε που συγκινήθηκε να σηκωθεί, τον πιάσανε στον ύπνο κυριολεκτικά. Από τους παίκτες που ξαναμπήκαν στο σπίτι, σίγουρα αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Κωστής με την παρουσία του, καθώς τους τρόζανε όλους. Όλους, αλλά περισσότερο τον Νίκο και την Ευδοκία. Έχει βαλθεί να ξετζιτζικώσει τον Νίκο και να δώσει επιτέλους το φιλί στην Ευδοκία. Γέλασα τόσο πολύ όταν έκανε μαθήματα στην Ευδοκία με το πώς να τον φιλήσει. Εγώ γέλασα όταν είπε «αυτή η κακομοίρα πάει στην πηγή και νερό δεν πίνει». Πίεζε τον Νίκο, του λέγει για ποτισμένα, μαραμένα λουλούδια. Και από τα λεγόμενα του Νίκου Ευδοκίας φάνηκε ότι μάλλον έχουν δώσει κάποιο πεταχτό φιλί. Για να δούμε λίγο από Κωστή. Ένα λουλούδι θέλει πότισμα, γιατί ολόξερο. Και θέλει πότισμα. Όταν ένα λουλούδι είναι ποτισμένο, φαίνεται. Εγώ αυτό θα πω. Όταν είναι πολύ ποτισμένο, φαίνεται. Όταν ένα λουλούδι δεν είναι πολύ ποτισμένο, φαίνεται ότι είναι λίγο μαραμένο. Έλα, έλα, λέω, έλα, έλα. Έλα. Όχι, ρε γαμώ, το λέω. Όχι, ρε γαμώ, το λέω. Έλα. Όλα καλά. Μου σπάσει τα νεύρα. Ενδρίκα, δεν γίνεται να φτάνει κάποιος στην πηγή και νερό να μην πίνει. Λέω. Ένα φυλάκι στο ξέρεις ρε καμάρι μου άμα έχω πιει νερό εγώ. Φαίνεται το πράγμα, φαίνεται. Το διψασμένο πράγμα φαίνεται. Έχεις τραβεί, το έχεις τραβεί ο βασιλικός. Καλό Νίκος, καλό κοπέλι Νίκος. Καλό, απλά πρέπει να ξεδιδικώσει λίγο. Γέλασα τόσο πολύ με τον Κωστή χθες, πραγματικά, ήταν απίστευτος. Είδαμε και το άλλο ζευγάρι όμως, Παναγιώτη Αγγελίτα, κυρίως τον Παναγιώτη, να αγχώνεται για το μέλλον του με την Αγγελίτα έξω από το παιχνίδι, άμα θα είναι το ίδιο καλά όσο είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Το βράδυ, ο Big Brother οργάνωσε ένα πάρτι με ποτό, χορό και φαγητό για την επανένωση των παικτών. Τους είδαμε να ξεδίνουν, να χορεύουν, να πίνουν. Είδαμε και τον Νίκο όμως να ξεδίνει λίγο παραπάνω από τα συνηθισμένα του. Και είδαμε, για την ακρίβεια, ακούσαμε ένα φιλί. Για δείτε. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται από το τρέιλερ, θα δούμε και το πρώτο επίσημο δημόσιο φιλί τους. Ξετζιτζίκωσε λίγο ο Νίκος. Έκανε καλή δουλειά μάλλον ο Κωστής. Ξετζιτζίκωσε και να δούμε τι άλλα έχουμε να δούμε μέχρι το τέλος του Big Brother. Αυτά από εμάς φίλοι μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή συνέχεια.